Κυρίες και κύριοι, δίπλα μας σήμερα έχουμε τον Γιώργο Νικητιάδη. Να σας πω, ο καλορίζικος. Όλα δείχνουν ότι τα Δωδεκάνησα επιτέλους θα έχουν εκπρόσωπο στην Βουλή από το ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Μια πολύ σημαντική στιγμή, νομίζω, και για σας προσωπικά, αλλά και για το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Θα προσέθετα και οικός. Και οικός, φυσικά, βέβαια. Φωνή. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Θέλω να ευχαριστήσω τις συμπατριώτες σας και τους συμπατριώτες μας για την τιμή που μου έκαναν να αναδειχθώ πρώτος βουλευτής στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, αλλά κυρίως να ευχαριστήσω για τη στήριξη που δόθηκε στο ΠΑΣΟΚ, έτσι ώστε στην Κόνα να είναι δεύτερο κόμμα μετά από τη Νέα Δημοκρατία. Εκτιμώ ότι και στη Δωδεκάνησο στις επόμενες εκλογές το ΠΑΣΟΚ θα είναι πολύ ψηλότερα, σαφέστατα θα είναι το δεύτερο κόμμα στην κατάταξη μετά από τη Νέα Δημοκρατία. Τα σενάρια που θέλουν την Νέα Δημοκρατία ίσως να παίρνει και με μια τέταρτη έδρα στα Δωδεκάνησα και πιθανολογείται από πολλούς να τη χάσει το ΠΑΣΟΚ, τι πιστεύετε και από την εμπειρία σας? Δεν είναι θέμα εμπειρίας, είναι θέμα στατιστικής μελέτης εκλογολόγων, ακόμη και σε αυτό το απίθανο σενάριο που θα κατακτούσε η Νέα Δημοκρατία την τέταρτη έδρα, την πέμπτη έδρα θα την πάρει το ΠΑΣΟΚ. Όμως, κατά τη δική μου εκτίμηση, η Νέα Δημοκρατία δεν θα σημειώσει τα ίδια ποσοστά που σημείωσε κατά την πρώτη εκλογική διαδικασία. Θεωρώ αδιανόητο ο ένας στους δύο δωδεκανήσιους να ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Είναι εκτός πραγματικότητας και ιστορικών δεδομένων. Όμως είναι και εκτός της κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι Δωδεκανήσιοι. Δεν μπορεί δηλαδή ο ένας στους δύο κόους ή Δωδεκανήσιους να επικρατεί. Και όμως αυτό είπε η Κάλπη. Αυτό είπε η Κάλπη και θα εξηγήσω γιατί. Λέω όμως ότι δεν μπορεί ο ένας στους δύο Δωδεκανήσιους να επικροτεί την κατάσταση που υπάρχει στο νοσοκομείο της ΚΟ, την κατάσταση που υπάρχει στο νοσοκομείο της Ρόδου, την κατάσταση που υπάρχει γενικότερα στον τομέα της υγείας στα νησιά μας. Δεν μπορεί να επικρατούν στα νησιά την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, τον εξαναγκασμό της ΚΟ και της ΛΕΡΟΥ να έχουν κέντρο προσφύγων προκειμένου να διατηρούν τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Δεν μπορούν να επικροτούν την ακρίβεια που επικρατεί, δεν μπορούν να επικροτούν την έλλειψη επικοινωνίας με τα υπόλοιπα νησιά και με το Εθνικό Κέντρο, δεν μπορούν να επικροτούν την αδυναμία που παρουσιάζουν οι περισσότεροι άνθρωποι, η μεσαία και οι χαμηλότερες βεβαίως τάξεις, να ανταποκριθούν στους λογαριασμούς που τους έρχονται καθημερινώς. Γιατί τώρα ψήφισαν Νέα Δημοκρατία? Κατά την δική μου εκτίμηση, οι δημοσκοπήσεις που έπεσαν τελείως έξω έδειχναν ξανά ότι υπάρχει περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ να επανέλθει στην εξουσία. Ένα λοιπόν σημαντικό τμήμα κεντρών, δημοκρατών, ψηφοφόρων, ανθρώπων που θα ψηφίζανε διαφορετικά ΠΑΣΟΚ, όταν βλέπανε ότι υπάρχει ο κίνδυνος να έρθει αντί για τη Νέα Δημοκρατία ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, προτίμησαν την ασφάλεια που παρέχει σε έναν κεντρό η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό το λόγο πήγαν εκεί. Πέραν αυτών των ψηφοφόρων, υπάρχει ένα κομμάτι ψηφοφόρων που εξακολουθούν να είναι στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και με αυτά τα χαμηλά ποσοστά, οι οποίοι είναι άνθρωποι που ανήκανε πάντα στην κεντροαριστερά, αγωνιστές, άνθρωποι με οράματα, άνθρωποι που πιστέψανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να εκφράσει τις αγωνίες τους, τα οράματα τους. Σήμερα ο κύριος Τσίπρας, μετά από την πολιτική των τελευταίων ειδικών μηνών, απέδειξε ότι μόνο στην κεντροαριστερά δεν ανήκει, γιατί ένας άνθρωπος που σε περιλαμβάνει τον εκπρόσωπο της καραμαλικής δεξιάς που μας οδήγησε στα μνημόνια, στα ψηφοδέλτιά του, δηλαδή τον κύριο Αντώναρο, ένας άνθρωπος που απευθύνεται στη Χρυσή Αυγή, στους χρυσαυγίτες για να τον ψηφίσουν και παίζει παιχνιδάκια στη Βουλή σε σχέση με τη Χρυσή Αυγή, ένα κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ένας άνθρωπος, ο Τσίπρας τα έκαναν όλα αυτά, ένα κόμμα που έχει μια αλλοπρόσαλη πολιτική που φέρνει από τη μία τα διπλά νομίσματα και ο κόσμος τα χάνει και δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς θα συμβεί στη χώρα. Ένα κόμμα που μιλάει για
Αιγαίο, στο οποίο θα πρέπει να ακολουθηθούν οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν με τις πρέσπες. Ένα τέτοιο κόμμα δεν μπορεί να εκφράζει έναν αγνό αριστερό, έναν κέντρο αριστερό, έναν άνθρωπο που πιστεύει στο δημοκρατικό σοσιαλισμό. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ πλέον αποδεικνύει ότι είναι ο μόνος σοβαρός φορέας που μπορεί να εκφράσει την κέντρο αριστερά, αλλά κυρίως, και αυτό είναι ένα μήνυμα προς όλους τους ψηφοφόρους που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία χωρίς να ανήκουν στο χώρο αυτό για διάφορους λόγους, είναι ένα μήνυμα προς αυτούς τους ανθρώπους ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να διαμορφωθεί σε μια σοβαρή, υπεύθυνη, παραγωγική, αξιωματική αντιπολίτευση. Αξιωματική αντιπολίτευση που θα ψηφίζει, όπως πράξαμε μέχρι τώρα, στα σοβαρά εθνικά θέματα, θα συμφωνεί με την κυβέρνηση εκεί που πρέπει και θα ελέγχει την κυβέρνηση και θα καταθέτει προτάσεις, όπως επίσης πράξαμε μέχρι τώρα, για τα ζητήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, της προστασίας της πρώτης κατοικίας, των κόκκινων δανείων, της ρύθμισης των χρεών, της επαναφοράς του ΕΚΑΣ. Θέματα δηλαδή που αποτελούν την καθημερινή αγωνία των συμπολιτών μας και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ πια έχει αποδείξει με μια σταθερή πολιτική το τελευταίο διάστημα των 2-3 ετών ότι έχει άποψη, έχει προτάσεις, έχει θέσεις, πρέπει να είναι σύντομα αξιωματική αντιπολίτευση έτσι ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος για να γίνει και πολύ γρήγορα εξουσία. Θεωρείτε όμως ότι η αντιπολίτευση δεν πήγε ουσιαστικά τόσο καλά, μιας και έχει πολύ μεγάλη ψαλίδα από τον πρώτο που είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν θεωρείτε ότι προφανώς δεν έπεισαν τα προγράμματα της αντιπολίτευσης, εξού και η μεγάλη διαφορά με τον Τα προγράμματα του κυρίου Τσίπρα, καθημερινώς ήταν ο κύριος Τσίπρας στις τηλεοράσεις, είχε τεράστιο έδαφος να πει τις θέσεις του. Αλλά ποιες είναι οι θέσεις? Οι θέσεις που από τη μία μιλάνε για κυβέρνηση του πρώτου κόμματος που θα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια η κυβέρνηση των ηττημένων που θα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια η κυβέρνηση ανοχής που θα ήταν μέσα ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές δεν είναι θέσεις. Αυτά είναι σαλταρίσματα από το ένα μετερίζει στο άλλο που προκαλούν σύγχυση στον κόσμο. Δεν υπάρχει πρόταση από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ για διέξοδο της χώρας από την κρίση που περνάνε οι πολίτες μας και από την κρίση που περνάει η ίδια η πατρίδα μας με τους θεσμούς του κράτους δικαίου και του κοινωνικού κράτους. Μετά από 11 χρόνια το ΠΑΣΟΚ είδε διψήφιο νούμερο και από όλους θεωρείται ότι είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για το ΠΑΣΟΚ. Εσείς είστε ικανοποιημένος από αυτή την αύξηση, έστω και αυτή τη μικρή αύξηση που είχε το κόμμα σας? Σαφέστατα, είναι μεγάλη αύξηση. Είναι 40% από τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση, αλλά τονίζω ότι θα είναι ακόμη μεγαλύτερη αυτή η αύξηση. Στην 25 του Ιούνιου θα ανέβει το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ? Ναι, 25 Ιουνίου θα ανέβει και πανελληνίως και στη Δωδεκάνησο. Είμαι βέβαιος ότι θα είμαστε δεύτερο κόμμα στη Δωδεκάνησο και διατηρώ την ελπίδα αλλά και σχετική βεβαιότητα ότι θα είμαστε δεύτερο κόμμα και πανελληνίως. Μάλιστα. Και από την εμπειρία σας θα ήθελα την άποψή σας. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει 25 του Ιουνίου? Θα υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση ή θα πρέπει να υπάρχει κάποια συνεργασία? Από ό,τι βλέπω μέχρι στιγμής, η Νέα Δημοκρατία θα έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και γι' αυτό ακριβώς επιμένω ότι οι πολίτες που ανήκαν στο κέντρο, στον κόσμο τον συντηρητικό που όμως εκφράζεται από το ΠΑΣΟΚ πήγαν και ψήφισαν Νέα Δημοκρατία με το φόβο να μην έρθει ο Τσίπρας. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ καθαρά. Με 40% είναι απολύτως βέβαιο ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει αυτοδυναμία, άρα δεν υπάρχει και κανένας λόγος ανησυχίας των πολιτών. Η μόνη ανησυχία τους που εισπράττω εγώ είναι πώς θα έχουμε μια σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση για να λειτουργεί το πολίτευμα, να λειτουργεί η πολιτική στη χώρα και να μην λειτουργούν οι κοκορομαχίες, όλα αυτά που βλέπαμε τον τελευταίο καιρό που καταντούσαν να μην συζητάμε καθόλου για τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου. Το σενάριο να πάνε καλύτερα τα μικρά κόμματα και ίσως κάποιοι να καταφέρει να μπει στην Βουλή, πώς το σχολιάζετε? Εντάξει, αυτό μπορεί και να συμβεί, αλλά εγώ εκτιμώ ότι ο κόσμος βλέπει και καταλαβαίνει, ακούει προτάσεις. Δεν αντιλαμβάνομαι παρά μόνο ως αγανάκτηση και ως μια διάθεση εκτόνωσης για διάφορους λόγους να πάει κάποιος να ψηφίσει τον κύριο Βαρουφάκη
το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή και από το Βαρουφάκη και από την Κωνσταντοπούλου έχουμε εμπειρία τέτοια που μόνο χαρά δεν μας προκαλεί από τη δραστηριότητά τους. Απέναντίας θέλουμε να ξεχάσουμε και να αποτελέσει οριστικό παρελθόν η διαδικασία που μας έστρεψαν αυτά τα δύο πρόσωπα που ηγούνται σήμερα κομμάτων. Κύριε Κιτιάδη, εσείς συνεχίζετε, από όσο γνωρίζουμε και από το πρόγραμμά σας, συνεχίζετε να επισκέπτεστε τα νησιά και να δηλώνετε παρόν και να δίνετε και την μάχη για το κόμμα σας. Βεβαίως, εγώ κανονικά το πρόγραμμά μου θα περάσω πάλι από όλα τα νησιά, παρά το ότι ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος, από το Αγαθονήσι μέχρι το Καστελόριζο, σε όλα τα νησιά μας θα πάω, γιατί η κάλπη ξεκινάει από την αρχή, είναι άδεια. Ο κόσμος θα πάει να ψηφίσει. Εγώ επαναλαμβάνω, προτρέπω τον κόσμο να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ, να δώσει δύναμη στο ΠΑΣΟΚ για να υπάρχει ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος και για να υπάρχει μία φωνή που θα πιέζει και θα εξαναγκάζει την κυβέρνηση να υιοθετεί προτάσεις οι οποίες θα είναι τεκμηριωμένες όπως αυτές που έχουμε καταθέσει μέχρι σήμερα. Πώς σας φάνηκε η ανακοίνωση που έκανε ο κ. Μητσοτάκης σε τηλεοπτικό σταθμό του ΑΛΦΑ ότι όλοι οι βουλευτές θα πρέπει να μην εφησυχαστούν και να πέσουν στον αγώνα, στη μάχη για το κόμμα, γιατί αλλιώς δεν θα υπουργοποιηθούν, και μάλιστα έβαλε και συγκεκριμένους ανθρώπους για να τους βαθμολογούει. Έτσι, αυτό πάμε έτσι λίγο σε ένα... Ο κύριος Μητσοτάκης είδε από το πρώτο βράδυ των εκλογών την αλαζονία που κατά κανόνα διακρίνει τον χώρο της Νεοδημοκρατικής Παράταξης. Έχει να κάνει με το 20%, κύριε Νικητιάδη. Είναι το 20%, αλλά 20%. Το να μιλάς για 180 βουλευτές και να αναφέρεσαι σε τροποποίηση του συντάγματος από ένα μόνο κόμμα είναι πράγματα απίστευτα, αντιδημοκρατικά, ανιστόρητα. Ο κύριος λοιπόν Μητσοτάκης, με βάση και τις συμβουλές, υποθέτω, των επικοινωνιολόγων του, προσπάθησε να τους μαζέψει και έκανε και την δήλωση ότι προφανώς, εάν πάμε σε συνταγματική αναθεώρηση, δεν θα είναι θέμα ενός μόνο κόμματος. Κατάλαβε δηλαδή ότι κάνανε πατάτες μέσα στην αλαζονία τους και προσπαθεί να τους μαζέψει για να μην βγουν και χαμένοι. Εγώ δεν νομίζω ότι η αλαζονία τους μαζεύεται. Το πιστεύετε αυτό δηλαδή? Θα το βλέπουμε καθημερινά. Να μην ξεχνάτε όμως παραλλήλως ότι και μέσα στο ίδιο το κόμμα υπάρχουν σπαραγμοί. Υπάρχουν βουλευτές του που δεν εκλέχτηκαν. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διχόνοια που μπορεί να μην βγαίνει ακόμη στη δημοσιότητα, αλλά στην πράξη θα αποδειχθεί. Δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα, γιατί δεν κάνει, θα πρέπει να μιλήσω για πρόσωπα. Όμως ο κόσμος τα βλέπει αυτά τα πράγματα και καταλαβαίνει τι γίνεται. Και ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος κρίνει τους πάντες και όλα τα κόμματα, βέβαια. Πριν κλείσουμε, τι έχετε να προσθέσετε, κύριε Κιτιάδη? Εγώ θέλω να επαναλάβω ότι καλώ όλους τους συμπολίτες μας, στην ΚΟ, γυναίκες και άνδρες, να στηρίξουν αυτή τη φορά το ΠΑΣΟΚ. Άνθρωποι που ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία δεν έχουν πια κανένα λόγο ανησυχίας ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Ξέρουν ότι χρειαζόμαστε μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση και μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι αυτή η αντιπολίτευση. Καλό όμως και τους φίλους, τους συναγωνιστές, τους πρώην συντρόφους μας που ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν στο ΠΑΣΟΚ και έχουν ενταχθεί στο ΣΥΡΙΖΑ ελπίζοντας για κάτι καλύτερο, να βρουν διέξοδο μέσα από τον αληθινό, τον πραγματικό εκφραστή του δημοκρατικού σοσιαλισμού και της κεντροαριστεράς στη χώρα, και αυτός είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νικητιάδη. Να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετώ.